Γεια σας παιδιά, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση έτσι, που ήθελα να κάνω για το Πανελλήνιο No Gi και το Brazilian Jiu-Jitsu Open Ακρόπολης, το οποίο είναι στις 21-22 του μήνα. Μένουν ακόμα έτσι, 5 μέρες για τις τελικές, μέχρι την προθεσμία εγγραφής στο τουρνουά. Όπως ξέρετε, έχουμε προχωρήσει πλέον σε αυτό που είχαμε πει, που είχαμε ανακοινώσει πέρυσι, ότι όλες οι εγγραφές και οι πληρωμές θα γίνονται πλέον μέσω website, μέσω του fightregister.com, κάτι το οποίο το είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι, αλλά χωρίς τις πληρωμές. Δηλαδή, μόνο η εγγραφή γινόταν μέσω του website, έτσι. Αλλά τώρα είναι όλα μαζί, μπορούν να γίνονται όλα μαζί. Είναι και πιο εύκολο και γενικότερα πιο λειτουργικό και για όλους. Φυσικά βέβαια έτσι ως συνήθως όλοι γράφονται την τελευταία εβδομάδα της προθεσμίας. Είναι ένα από τα συνηθισμένα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και τις προηγούμενες φορές όπως είχαμε λειτουργήσει το σύστημα. Μάλιστα στο κύπελο Βορείου Ελλάδος μέχρι την πρώτη τελευταία μέρα, αν θυμάμαι, ήταν εγγεγραμμένοι 20 άτομα και μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας ξαφνικά γραφτήκανε 100. Βέβαια, τονίζω ότι αυτό δεν είναι καλό γενικά να το κάνετε, δεν βοηθάει πάρα πολύ τη διοργάνωση, έτσι το λέω αυτό, γιατί αν γενικότερα είχαμε εγγραφές από πολύ πιο νωρίς, θα ήταν πιο εύκολο να έχουμε μια ιδέα ακριβώς πόσοι θα είναι οι αθλητές για να κανονίσουμε ακριβώς τα διαδικαστικά του τουρνουά πιο εύκολα, για να βγει ένα πρόγραμμα πιο εύκολα, πιο γρήγορα, μια λίστα, να ξέρουν οι αθλητές πάνω κάτω τι γίνεται. Γιατί αν βγάζαμε μια λίστα, λέω τώρα, πριν από μια εβδομάδα, θα ήταν μια πάρα πολύ κοντή λίστα. Θα λέγανε τι είναι, δεν θα παίξει κανένας. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, τις τελευταίες 2 μέρες είναι που άρχισαν να γράφονται έτσι, οι αθλητές και στα 2 τουρνουά. Και από ό,τι φαίνεται αργούν ακόμα. Το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, έτσι όπως κάθε καινούριο σύστημα είχε κάποιες δυσκολίες στην αρχή. Για κάποιες μέρες ας πούμε ήταν το σύστημα κάτω, ήταν όχι το τραπεζικό, έτσι το σύστημα του site μας, γιατί προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τους κωδικούς, τον κώδικα να είναι σωστός και είχαν γίνει προφανώς κάποια λάθη και έπρεπε να ξαναγίνει αυτό ξανά από την αρχή. Παρ' όλα αυτά δεν μας πήγε πίσω ιδιαίτερα. 3 μέρες μόνο ήταν, 4 ήταν που ήταν κάτω το site. Ενημέρωση λοιπόν πάνω στο θέμα το πώς να εγγραφεί κάποιος στο site, έτσι, και γιατί με ρωτάνε διάφοροι κάποιες ερωτησούλες, μπορώ να τα βάλω σε τραπεζικό λογαριασμό, μπορώ να τι κάρτα θέλει, αν πρέπει να είναι της Alpha Bank ή κάτι τέτοιο. Να πω καταρχήν ότι έχετε 3 επιλογές, άμα δείτε και στο fightregister.com λέει συγκεκριμένα Πανελλήνιο No Gi 2013, Πανελλήνιο No Gi και Ακρόπολης Brazilian Jiu-Jitsu 2013 και Ακρόπολης Brazilian Jiu-Jitsu Open 2013. Είναι σαν να είναι 3 event. Είναι τα event, ουσιαστικά είναι 2. Απλά είναι για όποιον θέλει να συμμετάσχει στο κάθε ένα ξεχωριστά, δηλαδή άμα θέλει να συμμετάσχει μόνο στο Πανελλήνιο No Gi, κάνει κλικ εκεί και ακολουθεί εκεί τις οδηγίες, δηλαδή να βάλει τα κιλά του κτλ. Ή στο Ακρόπολης, ή άμα θέλει να συμμετάσχει και στα 2, όπου εκεί του βγάζει, θα το παρατηρήσετε αυτοί που έχετε βάλει, όπου θέλετε να συμμετάσχετε και στα 2, ότι σας βγάζει να βάλετε επιλογή κιλών και για το No Gi, αλλά και για το Gi. Γιατί τα κιλά, όπως ξέρετε, στο No Gi και στο Gi διαφέρουν. Επειδή στο Gi ζυγίζεται ο αθλητής με το Gi του, έτσι, πρέπει τα κιλά του να είναι αυτά ακριβώς που λέει ζύγιση με γκί. Ενώ στο No Gi αλλάζει. Ας πούμε η κατηγορία μείον 76, δηλαδή ένας αθλητής που είναι ας πούμε 75,9 κιλά, λέω εγώ ένα παράδειγμα, παίζει στην κατηγορία μείον 76. 75,9 εννοώ ότι είναι με το γκί του. Δηλαδή φοράει το γκί του και είναι σε αυτά τα κιλά. Η κατηγορία του είναι μείον 76. Η αντίστοιχη όμως κατηγορία στο No Gi είναι μείον 73,5. Πράγμα που σημαίνει ότι αν το γκί του είναι πάρα πολύ ελαφρύ και τον βγάζει στα μείον 76, αλλά αυτός είναι 74,5 κιλά, μετά θα έχει πρόβλημα στο No Gi. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τα κιλά σας. Θα έχουμε 2 ζυγαριές εκεί.
Να ξέρετε ότι φυσικά όπως είπα θα βγει πρόγραμμα, δηλαδή ας πούμε λέμε ότι οι μπλε ζώνες από μείον 76 μέχρι μείον 88 παίζουν από τις 12 μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι. Θα πρέπει σίγουρα οι αθλητές να βρίσκονται στο γήπεδο 45 λεπτά έτσι, πριν από αυτή την ώρα, δηλαδή πριν τις 12 τουλάχιστον. Γιατί? Γιατί τουλάχιστον μισή ώρα πριν ξεκινήσει η κατηγορία θα τους φωνάξουν να ζυγιστούν. Θα πρέπει έτσι, οι αθλητές να είναι εντάξει στα κιλά τους. Τώρα, άμα, όπως είπα, θα έχουμε τουλάχιστον δύο ζυγαριές εκεί, έτσι. Άμα και στις δύο ζυγαριές βγει ο ασκούμενος, ας πούμε, 76,5 κιλά, έτσι, δηλαδή μισό κιλό παραπάνω, να του δώσουμε μία διορία 10 λεπτών, 15 λεπτών να κάνει τρέξιμο, να τα κάψει. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Άμα βγει υπέρβαρος και στις δύο, επαναλαμβάνω, ζυγαριές, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν θα είναι δίκιο για τους άλλους αθλητές. Συνέβη και πέρυσι, συνέβη ακόμα και ένα αθλητή της ομάδας μου, έτσι. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις για κανέναν. Δυστυχώς δεν είναι σωστό, έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες στο παρελθόν, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ τα κιλά σας. Να τονίσω ότι μετά την προθεσμία που θα είναι που είπαμε την Κυριακή, έτσι μέχρι την Κυριακή μπορείτε να γράφετε για το event. Δευτέρα, Τρίτη λογικά θα βγει η λίστα που έχουν δηλώσει συμμετοχή οι αθλητές. Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη κοιτάξτε να έχετε κάνει όποιες διορθώσεις, δηλαδή να έχετε στείλει email και να πείτε τελικά έκανα λάθος στην κατηγορία που δήλωσα συμμετοχή. Με έχουν δηλώσει λάθος ή τα κιλά μου δεν είναι αυτά ή δεν ξέρω εγώ τι. Μέχρι εκεί είναι η προθεσμία. Δεν υπάρχει μετέπειτα αλλαγή. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ τις λεπτομέρειες όταν δηλώνετε συμμετοχή, τη ζώνη δηλώνετε, τι κιλά δηλώνετε κτλ. Για να μην γίνουν λάθη και έχουμε προβλήματα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι όπως είπα θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα στο πώς θα διεξαχθούν οι αγώνες. Να μην ξεχνάτε ότι την πρώτη μέρα είναι το no-gi, τη δεύτερη μέρα είναι το πρωτάθλημα με gi. Οι αγώνες καλώς εγώ των πραγμάτων ξεκινήσουν άμα είναι όλοι στην ώρα τους και έχουν ακολουθήσει το πρόγραμμά τους, 10, 10 και μισή. Συνήθως πάντα λέω αυτό το ωράριο, συνήθως πάντα όλοι αργούνε, αλλά να τονίσω ότι παιδιά που έρχονται από την επαρχία πολλές φορές δεν μπορούν να κάτσουν έτσι όλη την ημέρα εκεί. Μπορεί να έχουν κάποιο αεροπλάνο που πρέπει να ταξιδέψουν, να γυρίσουν πίσω ή κάποιο τρένο. Επομένως έχει μεγάλη σημασία για τους αθλητές, έτσι, όταν θα έχουμε βγάλει ένα χρονοδιάγραμμα και πούμε ότι οι αγώνες ξεκινάνε την τάδε ώρα, θα πρέπει οι αθλητές να είναι εκεί ώστε να ξεκινήσει ας πούμε το πρωτάθλημα στην ώρα του και να μην έχουμε καθυστερήσεις. Αν και συνήθως, ειδικά στα τελευταία πρωταθλήματα, έχουμε καταφέρει να τελειώσουμε αρκετά νωρίς σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή μέχρι τις 5-6 ώρα στη χειρότερη είχαμε τελειώσει τα τελευταία πρωταθλήματα σαν διοργάνωση εννοώ, έτσι, αγώνων. Γι' αυτό καλό είναι να είστε όλοι στην ώρα και προσοχή πάρα πολύ στα κιλά σας. Καλό είναι να δείτε και κάποια βίντεο που είχαμε ανεβάσει στο παρελθόν, λίγο με τους κανόνες, με απαγορεύσεις, να θυμάστε, να ξεκονίσετε λίγο κάποια πράγματα, έτσι, φροντίστε λίγο με τον γκί σας να είναι, μην έρθετε κανένας με κοντό γκί ή σκισμένο κτλ. Προσπαθήστε να είναι τα γκί σας όπως πρέπει να είναι, όπως έχουμε πει βάσει των κανόνων. Τα χρώματα που επιτρέπονται είναι λευκό, μπλε, μπορεί να είναι και μπλε σκούρο, μαύρο, έτσι. Δεν παίζουν κίτρινα, κόκκινα, καμουφλάζ, ασπρόμαυρα, μαύρο παντελόνι, άσπρο από πάνω, μπλε και σημαία από κάτω ή οτιδήποτε. Τα χρώματα που επιτρέπονται είναι άσπρο, μπλε, μπλε σκούρο και μαύρο. Αυτά είναι τα χρώματα που επιτρέπονται, μπορεί να έχουν πάνω ό,τι πάτς θέλετε, έτσι. Με επιφυλάξεις πάντα. Αυτά ήθελα να πω.
Οποιασδήποτε ερωτήσεις υπάρχουν, έτσι μην διστάσετε να στείλετε mail είτε μήνυμα μέσω του Fight Register, είτε σε μένα προσωπικά μέσω του Facebook, είτε στο David Δημόπουλο, άμα έχετε πάνω στο πρωτάθλημα κάποιες ερωτήσεις. Να θυμίσω να έχουν ολοκληρώσει, όπως το έχουμε τονίσει κιόλας και στις ανακοινώσεις, έτσι, τα χαρτιά τους οι αθλητές ό,τι αφορά την Ομοσπονδία της ΕΦΕΟΣ. Έτσι, δυστυχώς αυτές είναι λεπτομέρειες που πρέπει να έχουν διευθετηθεί ή ακόμα και τελευταία στιγμή. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε, δεν είναι κάτι χρονοβόρο. Καλές εγγραφές και θα τα πούμε εκεί.